Αυτό μου προκαλεί μια φόρτιση. Ένας αδερφός της γιαγιάς μου αγαπούσε μια κοπέλα και την έκλεψε. Η κοπέλα όμως δεν τον αγαπούσε και βρήκε μια ευκαιρία και έφυγε και επέστρεψε στο σπίτι της. Ούτε ας πούμε την είχε ατιμάσει, ούτε είχε γίνει τίποτα. Ωστόσο, αυτό η οικογένεια της κοπέλας το έφερνε βαριά. Βρέθηκα λοιπόν στο καφενείο του χωριού, οι συγγενείς της, με το θείο μου και έπαιζαν χαρτιά. Το καφενείο αυτό του χωριού από το πατρικό της μητέρας μου ήταν 5 μέτρα. Τον προκαλούσαν συνεχώς, τον προκαλούσαν. Βρήκαν αφορμή το παιγνίδι στα χαρτιά ότι δεν παίζει καλά, ότι παίζει άτιμο, ότι παίζει λάθος. Και τον ξεκύλιασα με μαχαίρι. Η μαμά μου έβγαινε εκείνη την ώρα από το σπίτι, 6χρονό παιδάκι. Και έτρωγε μία φέτα ψωμάκι. Και είδε το θείο της να κρατάει τα όργανά του στα χέρια του και να προχωράει και να ξεψυχάει προς τα μάτια της. Αυτό έγραψε πάρα πολύ στη μαμά μου. Μετά κάποιοι συγγενείς εκδικήθηκαν το φωνιά του θείου. Εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι έφυγαν από το χωριό, κάποιοι πέθαναν και αυτό το πράγμα σταμάτησε. Σταμάτησε γιατί καθώς περνούσαν τα χρόνια, οι απόγονοι, οι νέοι άνθρωποι δεν κουβάλισαν αυτό το μίσος και δεν είχαν καμία πρόθεση για εκδίκηση.